εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιο Σάββα. Στη σημερινή συγκέντρωση βρισκόμαστε εργαζόμενοι από τα νοσοκομεία με αποφάσεις για στάση εργασίας και δεν ξεχνάμε ότι αυτή η δίκη ξεκίνησε με μια απεργία από την ΑΔΕΔΗ που ήταν καθοριστικό και για το πώς θα επιβάλλουμε ότι θα ξεκινήσει αυτή η δίκη και ότι θα διεκδικήσουμε και να προχωρήσει με ρυθμούς πιο γρήγορους, ότι θα φύγει από τον Κορυδαλό και θα είναι στο εφετείο. Είναι μία μάχη που δίνουμε 4 χρόνια οι εργαζόμενοι μαζί με το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα μέσα από τα συνδικάτα και κάθε φορά βρισκόμαστε εδώ πέρα για να καθορίσουμε ότι θα καταδικαστούν και ότι από τη δικιά μας τη μεριά το εργατικό κίνημα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σήμερα διεκδικούμε από τη δική μας τη μεριά τα συνδικάτα να αποσυρθεί αυτή η επέσχυτη τροπολογία που ρίχνει στα μαλακά τους φασίστες, που ρίχνει στα μαλακά την ηγεσία της Χρυσής Αυγής και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ πέρα για να δηλώσουμε ότι θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε με όλους τους τρόπους, γιατί το εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα μαζί με τους αντιφασίστες, το αντιφασιστικό κίνημα και το αντιρατσιστικό μπορούν να επιβάλλουν ότι αυτή η δίκη θα καταλήξει στο να μπουν οι Σόβια για πάντα να καταδικαστούν όσο πιο βαθιά μέσα στη φυλακή και ότι θα επιβάλλουμε ότι τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι δήμοι θα λειτουργούν σαν δομές ανοιχτές για τους πρόσφυγες, ότι θα ανοίξουμε τις πόλεις μας, θα κλείσουμε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τα σύνορα, να υποδεχόμαστε όλον αυτό τον κόσμο και θα καταδικαστούν οι νεοναζί για πάντα. Είναι μία μάχη που μπορούμε να την κερδίσουμε με τον αέρα των κινητοποιήσεων που έχουμε και των μαχών που έχουμε δώσει όλο το προηγούμενο διάστημα και νομίζω πιο μετά ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να το επιβάλλουμε κλιμακώνοντας.